Λοιπόν, συνέχεια όπως είπαμε, μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από τα στελέχη και υπουργός, έχετε διατελέσει σε δύο ή τρία υπουργεία. Δύο. Δύο, έτσι, δύο. Στο ψηφιακής πολιτικής και ψηφιακής και επικρατείας. Και επικρατείας μετά. Όχι, ανάποδα, επικρατείας. Επικρατείας και ψηφιακής πολιτικής. Λοιπόν, ο κύριος ο πρόεδρος του κόμματός σας ανακοίνωσε το οικονομικό σας πρόγραμμα, αυτό δηλαδή που θα είναι επί της ουσίας το πρόγραμμα με το οποίο με επιχειρήματα θα αντιπαρατηθείτε με την κυβέρνηση, το προσεχές διάστημα, όχι μόνο για τώρα. Θα ακολουθεί. Αλλά και για τις πολιτική σύγκρουση. Αυτό, εθνικές, εντάξει, ναι. Θα προσπαθεί η κυβέρνηση να το πηγαίνει αλλού το θέμα. Εντάξει, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά σας και αυτή είναι η δουλειά τους. Κάνατε μια κριτική στον κύριο Χατζηδάκη για αυτό που είπε για τις εταιρείες και είπατε ότι ο κύριος Χατζηδάκης ενδιαφέρεται για τις μεγάλες εταιρείες, για τις τράπεζες, για τις εταιρείες ενέργειας κτλ. Όμως, στο πρόγραμμα που δώσατε, επειδή εμείς το δημοσιεύσαμε, γιατί έκανε κάποιο παράπονο ο κύριος Κασελάκης ότι δεν το δημοσιεύσαμε. Δικαίως έκανε παράπονο. Ναι, εμείς το δημοσιεύσαμε. Καλώς, όμως, καλώς κάνατε και το δημοσιεύσαμε. Εμείς είχαμε το χάνουμε πρώτο θέμα στο newpost.gr. Έτσι, για να εξηγούμε, είμαστε όλοι το ίδιο. Λοιπόν, τώρα, λέει εκεί ότι στις εταιρείες πάνω από 220.000 θα προσθεθεί ένας φόρος 2%. Ναι. Οι εταιρείες πάνω από 220.000 δεν είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες, ούτε είναι η ενέργεια, ούτε είναι η πετρέλαια. Καταλάβατε, δηλαδή, πώς το λέτε αυτό. Το 65% των νομικών προσώπων στην Ελλάδα δηλώνει ή ζημιές ή μηδενικά κέρδη. Πάνω από 95%. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι και έτσι. Ακούστε με λίγο. Έτσι. Είναι άλλη κουβέντα όμως αυτό. Είναι. Εμείς με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα κάναμε τους υπολογισμούς μας και φαίνεται ότι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των εταιριών έχει κέρδη δηλωμένα πάνω από 220.000. Από τις οποίες, ναι, πραγματικά ζητάμε ένα 2% για να ελαφρυνθεί ο βασικός φορολογικός συντελεστής στη μεγάλη μάζα της επιχειρηματικότητας. Όμως έχετε λάβει υπόψη σας αυτό που είπατε, γιατί φαντάζομαι ότι το ξέρετε, οικονομικά έχετε σπουδάσει και είστε και βουλευτής στα χρόνια. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια φοροδιαφυγή αρκετά σημαντική, υπό την έννοια ότι υπάρχουν εταιρείες, τώρα το είπατε κι εσείς, οι οποίες δεν δηλώνουν τα πραγματικά τους έσοδα. Θέλω να πω, υφίσταται αυτό. Υπάρχει ένα παλιό πολιτικό κόλπο. Ναι. Να ανακοινώνει ένα κόμμα μέτρα για την οικονομία και όταν ο δημοσιογράφος ευλόγως ρωτάει πού θα τα βρείτε. Δεν ρώτησα αυτό εγώ. Μισό λεπτό. Όχι. Έρχομαι ακριβώς εκεί. Γιατί που θα τα βρείτε, το είπατε. Έρχομαι ακριβώς εκεί. Να λέει, να απαντάει ο εκπρόσωπος μιας πολιτικής δύναμης, θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Παλιό αυτό. Μπράβο. Έχει παλιώσει τόσο πολύ. Παλιό. Αυτό δεν το ακούσατε. Όχι, όχι. Έτσι. Είπαμε ότι θα αυξήσουμε βεβαίως τους ελέγχους, αλλά δεν είπαμε ότι τα μέτρα μας εξαρτώνται ή όχι, είναι εγώ, υπό την αίρεση. Δεν ήταν αυτή η ερώτηση. Άρα μου. Η ερώτησή σας είναι άλλη συζήτηση από την ανακοίνωση του. Όχι, 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 δεν είναι άλλη. Δεν λέω πού θα βρείτε τα λεφτά. Η ερώτηση μου ήρθε αυτοπίτως τώρα με αυτό που μου είπατε. Δηλαδή ότι υπάρχουν και άλλοι που δεν δηλώνουν αυτό, θα το πατάξετε. Ανεξάρτητα με το πρόγραμμά σας. Υπάρχουν αυτό. Πάρα πολλοί τρόποι, μάλιστα, από την πύκνωση των ελέγχων μέχρι τη διεύρυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού χρήματος για να παταχθεί αυτό. Ναι. Με βάση όμως σας λέω τα δηλωθέντα αυτή τη στιγμή εισοδήματα. Όπως έχουν γίνει, ναι. Έχουμε καταθέσει μία πρόταση η οποία φαίνεται ότι δεν βρήκαν να μπάζει από κάπου και αρχίσαν να λένε πράγματα τα οποία δεν στέκουν καθόλου. Εντάξει, λογικό είναι. Το αντίπαλο κόμμα προφανώς θα. Ξέρετε τι μου είχε κάνει εντύπωση. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι δεν τολμήσανε να κάνουν αυτή την ακρότητα που είχαν κάνει προεκλογικά. Με τον κύριο Σκέρτσο να φτιάξει ένα εξελάκι και να λέει ότι του το δώσανε από το Γενικό Λογιστήριο του κράτου. Δεν κάνανε αυτό. 80... Όχι, δεν κάνανε αυτό. Έβγαλε μία δήλωση ο κύριο Χατζηδάκη. Ναι. Είπε ότι πάθαμε, ξέρω εγώ, πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είναι δικά του. Εγώ εσά ρωτάω τώρα. Δεν ρωτάω την Νέα Δημοκρατία. Αυτή την ανακοίνωση, μάλλον το πρόγραμμά σα που ανακοινώσατε χθε με πατεμίμου. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι μέσα στην πρώτη χρονιά, ας πούμε, της διακυβέρνησης, της δεύτερης θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζετε τι μπορεί να μεσολαβεί στα επόμενα τρία χρόνια. Έχετε υπολογίσει διάφορους παράγοντες. Γιατί στην πολιτική είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ξέρετε. Ξεκινήσω από το τελευταίο. Ναι. Αυτός που αποδείχθηκε. Που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Και ότι δεν έχει καμία πρόνοια για να υπολογίσει αστάθμιους παράγοντες ήταν η Νέα Δημοκρατία. Τι είχαμε, τις τελευταίες ανακοινώσεις της Ελστάτ πριν λίγες μέρες. Οι οποίες ρίξανε τον ρυθμό ανάπτυξης για τον περασμένο. Το 2%. Γιατί, από 2,4%. Προσέξτε όμως γιατί συνέβη αυτό. Διότι ένας πάρα πολύ κρίσιμος
παράγοντας της ανάπτυξης, οι επενδύσεις. Δεν γίνανε. Έσανε εντελώς έξω σε σχέση βεβαίως, με τις προβλέψεις. Βεβαίως. Το είπαμε ρωτήσει, πριν έρθετε. Το αναφέρατε. Το είπα από την αρχή της κουβέντας. Όσο έξω πέσανε, λέγανε ότι μέσα στο 23 θα αυξηθούν οι επενδύσεις 15% και αυξηθήκαν 4%. Έρχομαι εγώ λοιπόν τώρα και ρωτάω. Βρε παιδιά, για καθίστε. Είχατε πει στην αρχή. Του, για σας τέλος του 22. Εγώ ρώτησα για εσάς. Βεβαίως, για εμάς. Και σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν τα έχει προβλέψει αυτά. Εμείς έχουμε δύο πυλώνες παρεμβάσεων αυτή τη στιγμή. Ποιοι είναι οι δύο πυλώνες? Ο πρώτος πυλώνας είναι το πακέτο των μέτρων για την ακρίβεια. Το είδα. 3 δις μέσα, 3 δις έξω, δηλαδή 3 δις παρεμβάσεις εκεί που δημιουργήθηκε το πάρα πολύ χρήμα για να πάνε στην αγορά να πέσουν και να μειωθούν οι τιμές. Και έχουμε και μια αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Το διάβασα γι' αυτό. Που στον πυρήνα της έχει την ελάφρυνση των χαμηλών εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης. Σωστό είναι αυτό, δεν είναι. Αλλά αν όμως υπολογίζεται και συνθήκες, παραδείγματος χάρη, που δηλαδή λέτε θα το κάνω έτσι. Βεβαίως. Γιατί θα είναι μετά από 3 χρόνια οι εκλογές, έτσι. Ακούστε, δεν είναι τώρα. Και πρέπει να σας πω. Καταλάβατε αυτό. Αυτό ήταν για μια συζήτηση η οποία εξελίχθηκε και μέσα στα επιτελεία μας. Προφανώς υπάρχει στην οικονομία ένας μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας. Εδώ είμαστε για να τα εξετάσουμε. Όμως, εγώ θα ήθελα πραγματικά να ακούσω εάν ειλικρινώς υπάρχει μια κεντρική διαφωνία ως προς τη στρατηγική. Δηλαδή. Δεν πρέπει να μειωθούν οι έμεση φόροι, λέει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Είναι ένα επιχείρημα θεμητό, διαφωνώ βαθιά. Θεωρώ ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο, ότι σε μια αγορά στην οποία γίνονται έλεγχοι και δεν λειτουργεί με όρους καρτέλ, μπορεί να αποδώσει πάρα πολύ άμεσα και να αναστρέψει και το φαινόμενο. Η έμεση φόροι εννοείται. Ναι, η μείωση των έμεσων φόρων. Διότι εδώ πρέπει να αναστρέψουμε και το εξής φαινόμενο, κύριε Χατζή. Ξέρετε, φαίνεται σε πάρα πολλές εταιρείες να έχει αυξηθεί ο τζίρος. Ας πούμε σε σούπερ μάρκετ, σε πολλές περιπτώσεις το ξέρετε ότι είναι για μειωμένο όγκο προϊόντων. Δηλαδή. Γιατί έχουν αυξηθεί τιμές. Ακριβώς. Είναι... Και μάλιστα σε σημείο. Είναι δεδομένο σημείο... αυτό, δεν είναι. Προσέξτε όμως, όταν μετράμε, όταν εσείς ως δημοσιογράφος και εγώ ως εκπρόσωπος ενός πολιτικού κόμματος συζητάμε για την οικονομία και αναφερόμαστε στο ΑΕΠ, αυτό καταγράφεται στο ΑΕΠ ως αύξηση. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Άρα εδώ πέρα χρειάζεται λοιπόν ποια είναι η κεντρική ιδέα. Η κεντρική ιδέα είναι ότι πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι και να μπει διατίμηση στα κέρδη. Και να μην μας πούνε ότι δεν γίνεται. Επειδή όλα τα κόμματα, τα 3 μεγάλα κόμματα τουλάχιστον έχετε κυβερνήσει και εσείς κυβερνήσατε 4,5 χρόνια. Είχατε μια. Το έχετε παραδεχτεί ούτως ή άλλως. Όχι, δεν ξέρω εσείς αν το έχετε παραδεχτεί, αλλά στα λέξη σας το παραδείχατε μια πολύ σκληρή φορολογία στη μεσαία τάξη. Και αυτή ήταν και η υπερσυγκέντρωση αυτών των 37 δισεκατομμυρίων στο Ταμείο. Όχι, να μην δικαιολογήσουμε καταστάσεις, να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Για να... Θα υπερασπιστούμε τη συνεδριακή μας απόφαση. Όχι, ένα λεπτό. Όχι, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Τότε γιατί είχατε αυτή την πολιτική? Τι είναι αυτό που θεωρείτε σήμερα εσείς, γιατί γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι είστε εκ των συντελεστών της διατύπωσης του συγκεκριμένου προγράμματος που παρουσίασε χθες ο κύριος Κασελάκης. Τι είναι αυτό που άλλαξε και σας έστρεψε σε αυτή ακριβώς την πολιτική, στη μείωση των φόρων, στη διαφοροποίηση? Εγώ να δεχτώ ότι όλα αυτά είναι ειλικρινή που λέτε και θέλετε να τα κάνετε. Αλλά όμως έχουμε ένα προηγούμενο. Το προηγούμενο ήταν άλλη ιστορική φάση. Και διαφορετικοί εξωτερικοί καταναγκασμοί. Ναι, δεν είναι η κολυβήθρα του Σιλάμ τώρα όχι, η άλλη δεν ιστορική. Δεν υπάρχει κολυβήθρα του Σιλάμ και όχι μόνο έχουμε αναλάβει. Αυτό. Όχι μόνο έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας, αλλά έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας και μάλιστα περάσαμε την βάσανο της λαϊκής δημιουργίας και της λαϊκής ψήφου και θα σας έλεγα πληρώσαμε και σε μεγάλο βαθμό. Αυτά τα 37 δις. Γιατί άκουσα και κάποιους που ήταν έτσι ντρέπονταν να το πούν, ας πούμε, ότι η προκαταβολή φόρου κόστησε. Και τώρα τελευταία το θυμήθηκαν και είπαν ότι είναι όντως είχε κοστίσει. Προκαταβολή φόρου λοιπόν πρέπει να καταργηθεί κατά τη γνώμη μας. Άμεσα, σε 2 χρόνια δεν έχει σημασία, αλλά αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική. Μέσα σε ένα επίπεδο, σε ένα παιδί, σε ένα χρονικό διάστημα. Πρέπει σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να καταργηθεί. Μάλιστα. Και βεβαίως εγώ δεν θα ντραπώ να συμφωνήσω ότι η μεσαία τάξη πληγώθηκε στη δική μας διακυβέρνηση, αλλά η μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή μπαίνει ευθέως στο στόχαστρο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς. Μάλιστα. Γιατί όμως θέλετε να το ερμηνεύσουμε, γιατί σημαίνει αυτό? Εντάξει, να κάνω... Γιατί δεχτήκαμε εμείς πιέσεις πάρα πολύ σοβαρές για 2 μέτρα τα οποία πληγώσαν τη μεσαία τάξη. Δηλαδή τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα, προσέξτε, χωρίς πλαφόν, που σημαίνει ότι κάποιοι οι οποίοι δήλωναν αρκετά εισοδήματα πληρώσαν. Και την ίδια χρονιά να υπάρχει και η προκαταβολή φόρου στο 100%. Όμως επειδή μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και ανθρώπους δηλαδή που ζουν δύσκολα, έτσι, δεν είναι όλοι καλά,
Δεν είδα ούτε εσάς, ούτε τους επόμενους, να δίνετε μια ιδιαίτερη σημασία και σε μια κοινωνική ομάδα που είναι οι συνταξιούχοι. Δεν αποκαταστήσατε τις αδικίες που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάτε ενώ... για την κυβέρνηση 15-19, δεν ξέρω τι εννοείται. Και, για τώρα μιλάω. Όχι, το... Εγώ μιλάω για όλο το. Αυτό τώρα δεν κυρωνάμε εμείς. Είναι πέμπτος χρόνος για κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν έχει σημασία. Και περιμένανε από εσάς. Έχει μεγάλη. Οι συνταξιούχοι δεν περιμένανε από εσάς. Έχει μεγάλη. Περιμένανε, κύριε Παπά. Σας εξηγώ ότι έχει μεγάλη σημασία ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είπα ότι δεν έχει. Η οποία αυτή τη στιγμή έχει αποστεί από τα υπεσχεμένα. Έλεγε ότι η 13η σύνταξη θα διατηρηθεί. Και την έκοψε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα αναδρομικά. Σύμφωνοι. Πάνε... Εσείς δεν φροντίσατε αυτή την κοινωνική τάξη όμως. Πήρανε. Για ποια περίοδο μιλάτε τώρα? Και την περίοδο που κυβερνήσατε. Την περίοδο που κυβερνήσαμε το 2013. Τους αποκαταστήσατε τις συντάξεις. Μα δεν υπήρχε δυνατότητα να αποκατασταθούν όλες οι περικοπές της περίοδου. Πολλοί το περιμένανε. Εντάξει. Αυτό που μπορούσαμε το κάναμε πάντως. Καλά. Αυτό που θέλει το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Να πω το εξής. Θα σου πει κάποιος, ωραία μας τα λες κύριε Παπά. Μπράβο, είσαι και οικονομολόγος, έχεις πάει και στο Ενδιβούργο και έχεις κάνει μεταπτυχιακά. Στην Γλασκόβη. Στην Γλασκόβη, συγγνώμη. Και στο Ενδιβούργο. Και στο Ενδιβούργο, από εκεί ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω τις πληροφορίες. Έχετε πάει στο Ναι, Υπουργό. Και ξέρω ότι είναι και μια ωραία πόλη. Θα ωραία τα λες, αλλά πώς να σε πιστέψω. Δώσε μου κάτι να με πείσεις, διότι μου είχες πει ότι τον έμφυα που θα μου τον καταργήσεις. Δεν μου τον κατήργησες. Δεν μου το έβγαλες αυτό το καρκίνωμα πάνω από το κεφάλι μου. Μην ξεχνάτε ότι ο έμφυα ήταν βασικός παράγοντας για την κυβέρνηση που πέσε τότε, έτσι. Βεβαίως. Το θυμάστε αυτό. Βεβαίως. Και το λέω όχι να γυρίσουμε τις σελίδες πίσω, αλλά πώς η αξιοπιστία χτίζεται. Όχι, δεν θέλω να κάνουμε. Η αξιοπιστία χτίζεται μέρα αυτό με αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε. Η αξιοπιστία χτίζεται μέρα με την ημέρα με την βασική προϋπόθεση να μιλήσεις ειλικρινά στον κόσμο και να του πεις ότι αυτό το πράγμα μου το επιβάλλανε και δεν είναι στο πρόγραμμά μου. Αυτό κάναμε με το συνέδριό μας. Το συνεδριακό μας κείμενο, το οποίο πέρασε σχεδόν ομόφωνα, λέει ότι κάνουμε μία τομή με τα μνημονιακά απόνερα. Δεν είναι στο πρόγραμμά μας, δεν είναι στο προγραμματικό μας ορίζοντα μέτρα τα οποία μας επιβάλλανε εκείνο τον καιρό. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα είχε ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες η χώρα εάν είχε μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται σε επίπεδο Ευρώπης. Δεν την έχει και δεν αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Άρα λοιπόν η αριστερά, η προοδευτική, η δημοκρατική παράταξη έχει ένα προγραμματικό ορίζοντα που πάει πολύ πέρα από αυτά που μας επετράπει να κάνουμε όταν κυβερνήσαμε το 2015-19. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα και του οικονομικού μας. Πριν κυβερνήσετε, δεν το ξέρατε. Ότι θα έχετε τέτοιες δυσκολίες. Όταν κυβερνήσαμε και ζητήσαμε. Όχι, πριν κυβερνήσουμε, ζητήσαμε εντολή ισχυρής διαπραγμάτευσης. Δεν έχω πρόβλημα να μιλάμε για το 2015, με ξέρετε. Όχι, όση ώρα θέλετε. Μιλάω για τα συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά είμαστε στο 2024. Ωραία. Εμείς λέμε πάμε στο 2024. Η οικονομία στο 2024. Πάμε στο 2024. Βέβαια, αποφύγατε να μου απαντήσετε σε αυτό που σας είπα, ότι ναι, μεν το πρόγραμμά σας μπορεί να αρέσει και να είναι εγωιτευτικό και. Όχι, και κοστολογημένο και εφαρμόσιμο. Δεν είπα εγώ. Είπατε να σα κάνω τέτοιες ερωτήσεις εγώ. Αυτά αφήνω την ιστορία να τα δείξει εγώ. Ναι. Αυτή είναι η δικιά μου πολιτική και τακτική σαν δημοσιογράφος. Όμως δεν μου απαντήσατε αν σε όλο αυτό έχετε υπολογίσει το ρίσκο που μπορεί να υπάρξει. Μα το ρίσκο πάντα υπάρχει. Ναι. Και οι οικονομικοί υπολογισμοί. Και λέτε βάση θα πάρουμε τόσα από εκεί, θα πάρουμε τόσα από εκεί και το αφαίνετε μία ή άλλη. Ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή οι υπολογισμοί δικοί μας είναι και μετριοπαθείς και να σας εξηγήσω γιατί. Διότι πέφτουν πάνω στα δηλωθέντα εισοδήματα του 2022 που είναι τα τελευταία. Έτσι. Τα εισοδήματα ενδεχομένως να έχουν αυξηθεί κατά τη και μάλιστα η φοροδοτική ικανότητα συγκεκριμένων εισοδηματικών στρωμάτων να έχει αυξηθεί κατά πολύ. Μπορεί. Δηλαδή το ξέρετε εσείς. Και να έχει μειωθεί. Το ξέρετε, ναι, αλλά το ξέρετε όχι, ότι. Όχι, να έχει μειωθεί. Λίγο, περιμένετε. Το ξέρετε ότι γύρω στις 10.000 άτομα στην Ελλάδα έχουν εισοδήματα από μερίσματα περί τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι εξωφρενικό αυτό? Δεν πρέπει να φορολογούνται όπως εσείς? Για παράδειγμα. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τόσο. Μα αυτό σας λέω. Αυτό δεν είναι μια δομική αδικία. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει την εξής απλή ιδέα και πρόταση. Παιδιά, θα έχουμε ενιαία φορολογική κλίμακα και ανεξάρτητα από την πηγή εισοδήματος, με την εξαίρεση βεβαίως των ενοικίων, γιατί εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα στέγης που πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να βγουν ακίνητα στην αγορά, θα έχουμε μια ενιαία φορολογική κλίμακα ανεξάρτητα από την πηγή εισοδήματος και θα φορολογούμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί ο Χατζής, ο οποίος εισπράττει από μερίσματα, να πληρώνει μόνο 5% και ένας μισθωτός που έχει ονομαστικά τον ίδιο. Τα ίδια εισοδήματα με το Χατζή να πηγαίνει και στο 22, να πηγαίνει και στο 36, να πηγαίνει και στο 44. Αυτά τα μερίσματα πόσο θα τα φορολογήσετε?
θα μπουν στην ενιαία φορολογική κλίμακα. Δηλαδή... Αν έχετε 10.000 εισόδημα από μερίσματα, έχετε το φορολογητό σας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα μπουν δηλαδή κανονικά, κανονικά στην κλίμακα. Στην κλίμακα. Θα μαζέψετε τις αποδείξεις. Το κατάλαβα. 30% θα τις προσκομίσετε. Δηλαδή λέτε ότι τα μερίσματα πλέον είναι εισόδημα που θα φορολογείται με βάση των κλιμάκων που δώσατε. Είναι και δίκαιο, διότι το μέρισμα το εισπράττεις όχι από... Για πάμε τώρα. Είπε ο κύριος Πολάκης, παρακολουθώντας το πρόγραμμα που παρουσιάσατε, είπε ότι αυτό είναι το καλύτερο πρόγραμμα τα τελευταία 30 χρόνια που παρουσίασε η αριστερά. Ναι, τι. Τίποτα, εγώ σας το θέτω υπόψη σας. Άρα τα προηγούμενα χρόνια τι κάνατε. Όχι, νομίζω ότι έχουν γίνει και άλλες έτσι πάρα πολύ αξιόλογες. Δεν έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης. Ξέρετε τι, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή... Μιλήστε ελεύθερα μεταξύ μας. Ελεύθερα μιλάω. Δεν μασάω το λόγιο. Τι θέλω να πω το λόγο, μην έχετε κανένα πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση όπου απελευθερωμένοι πραγματικά και ιδεολογικά και πολιτικά από τους εξωτερικούς καταναγκασμούς και τα απόνερα τα οποία αφήσαν, γιατί η συνθήκη μέσα στην οποία κυβερνήσαμε άφησε κάποια πολιτικά απόνερα, τα οποία τα πληρώσαμε και τα πληρώσαμε και με έτσι κάποιες αποχωρήσεις από το κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι η δυναμική της περίοδου αποτυπώνεται σε αυτό το οικονομικό πρόγραμμα. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, εντάξει, το μπερδέψατε, ωραία το μπερδέψατε. Έχω, το ξεμπέρδεψα. Με σάλτσα. Το ξεμπέρδεψα. Το. Τώρα. Σας αρέσει. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής για τους ανθρώπους που φύγαν από το κόμμα σας. Οι άνθρωποι που φύγαν από το κόμμα σας ουσιαστικά ήταν και οι πυλώνες των οικονομικών έτσι, προγραμμάτων τα οποία φτιάξατε το προηγούμενο διάστημα. Πόσο ζημιά θεωρείτε ότι σας έκαναν αυτές οι αποχωρήσεις? Ζημιά στο εκλογικό σώμα εννοώ. Αντικειμενικά μιλώντας, νομίζω ότι το να παράγει αρνητικές ειδήσεις σε ένα κόμμα για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι θετικό. Από εκεί και πέρα όμως είναι ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές. Έχει δείξει ο καθένας τι θέλει. Δεν έχω ασχοληθεί. Κοστίσανε. Σας είπα ότι εμείς για λόγους υποκειμενικούς κυρίως δεν καταφέραμε να παράξουμε θετικές ειδήσεις μέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστημα λόγω των νοσοκομματικών αναταραχών. Λέγεται από πολλούς ότι η πρωτοβουλία να μην γίνουν εκλογές για νέο πρόεδρο στο κόμμα σας, το θέμα που δημιουργήθηκε δηλαδή στο συνέδριο, ανήκουν σε εσάς και σε άλλα στελέχη βεβαίως, με αποτέλεσμα να αδειάσετε έτσι τον κύριο Τσίπρα. Εντελώς, δηλαδή, γιατί ο κύριος Τσίπρας έκανε μια πρόταση. Δεν υπάρχουν ούτε γεμίσματα. Και εσείς κάνατε κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν ούτε γεμίσματα. Μην το ωρεοποιείτε τώρα. Δεν ωρεοποιώ τίποτα. Δεν υπάρχουν ούτε γεμίσματα ούτε αδειάσματα. Καταθέτει ο καθένας την άποψή του και αποφασίζουμε δημοκρατικά όλοι μαζί. Καλά, τώρα. Αυτή είναι πράγμα. Είχε καταθέσει μια πρόταση ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός του κόμματος, επί σειρά ετών. Δεξί του χέρι είσαστε, νύχη κρέα είσαστε με τον κύριο Τσίπρα. Και εξακολουθούμε. Δεν το ξέρω. Σχέση συντροφική και αδελφική. Αυτά είναι. Δικά σας, δεν μπαίνω σε αυτά. Εγώ λέω στην πρακτική που ακολουθήσατε, στην πολιτική που ασκήσατε. Και είπατε όχι, δεν θα πάμε για εκλογές. Στην πρόταση δηλαδή που είπε ο κύριος Τσίπρας. Αυτό ρωτάω. Ακούστε, θεωρώ ότι η απόφαση του συνεδρίου μας ήταν σοφή. Και νομίζω ότι και εσείς αντιλαμβάνεστε, επειδή είστε στο ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια, ότι αυτή τη στιγμή 46, η ίδια αυτή συνέντευξη θα είχε άλλο χαρακτήρα, χαρακτήρα που δεν θα βοηθούσε το κόμμα μας να κάνει βήματα μπροστά και να πείσει τον κόσμο. Δηλαδή, αυτόν τον καιρό, εμείς θα συζητάγαμε ποιος θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε λίγες μέρες θα είχαμε. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι θα ήταν άκερο. Ήταν λάθος του κ. Τσίπρα, συνεπώς. Δεν θέλω να πω κάτι. Πώς δεν θέλετε, αφού λέτε τα λέτε όλα. Λέω ανοιχτά την άποψή μου και την είπα ανοιχτά από την αρχή μέσα στο συνέδριο, οπότε νομίζω ότι. Άρα αφού πήγατε. Εντάξει, τώρα βεβαίως δεν έχετε σωστρέφεια, γιατί φύγατε κατά κάποιο τρόπο από αυτό το περιβάλλον. Όμως ο κύριος Τσίπρας είπε και κάτι άλλο, ότι ήταν λάθος διαχείριση το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Κάτι το οποίο το διαχειριστήκατε ο ίδιος, το υπερασπιστήκατε ο ίδιος και το πληρώσατε ο ίδιος. Ναι. Κάνω λάθος, πολιτικά εννοώ, έτσι. Τα έχω γράψει όλα. Ναι. Αλλά δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για αυτό που είπα, Αλέξη. Γιατί? Γιατί είναι αυτή η συνειδητή πολιτική μου επιλογή. Διότι δεν θέλω να τροφοδοτήσω ούτε κανένα. Όχι αυτό που είπα, Αλέξη. Λέω αν κάνατε λάθος ή όχι. Σας λέω. Με τις τηλεοπτικές άδειες. Πρόκειται. Έχω γράψει αναλυτικά. Θα σας δώσω και το βιβλίο μου. Τιμή Σένεκεν. Ναι. Δεν θα σας χρεώσω. Όχι, να το πληρώσουμε. Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, να το πληρώσουμε. Και θα δείτε και ποια είναι η αποτίμηση.
Ποια είναι η θέση τώρα του πρώην πρόεδρου του κόμματός σας στο μέλλον, δηλαδή? Ακούστε, είναι μια ιστορική προσωπικότητα ο Αλέξης. Ο Αλέξης έχει τη δυνατότητα να έχει και μια διεθνή παρουσία. Έχει μεγάλο εκτόπισμα και διεθνώς και φάνηκε αυτό, αποτυπώθηκε, είδατε ότι έγινε και επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια και μάλιστα με πολύ ευρεία αποδοχή και νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει εξαιρετικά και στον τόπο. Πιστεύω ότι μπορεί να γυρίσει τον πολιτικό στίβο στη δεν χώρα. Δεν έχει φύγει από τον πολιτικό στίβο. Όχι, εννοώ σε ενεργός, μια θέση. Να σας θυμίσω. Σε μια θέση ηγετική. Ότι έκανε, με συγχωρείτε, έκανε παρέμβαση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης πριν από κάποιο διάστημα που έκανε αναφορές και στο Μακεδονικό. Ναι, και στην επίλυση του ζητήματος με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Έκανε παρέμβαση για τα ζητήματα των κινητοποιήσεων. Δεν μιλάω για αυτά, κύριε Παπά. Έξυπνος άνθρωπος είστε. Ρωτάω αν θα ξαναθελήσει να είναι αρχηγός του κόμματός σας ενός άλλου πολιτικού σχηματισμού με εσάς μαζί ενδεχομένως ή με άλλους. Αυτό ρωτάω. Εάν μία φορά δεν σχολίασα την προηγούμενη ερώτηση, 10 φορές δεν υπάρχει περίπτωση εγώ τώρα με την απάντησή μου να τροφοδοτήσω άλλο τύπου σενάρια. Άρα υπάρχουν σενάρια που δεν θέλετε να τροφοδοτήσετε. Μα πώς. Υπάρχουν. Όχι και με τίποτα. Υπάρχουν σενάρια που δεν θέλετε. Καλά. Εντάξει. Η σεναριολογία είναι στο άθλημα. Πάντα. Αλλά εντάξει. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο δικός σας ρόλος ποιος ήταν από εδώ και πέρα? Ο δικός σας ρόλος στο κόμμα αυτό, το οποίο στηρίξατε την υποψηφιότητα του σημερινού προέδρου σας, είστε αρκετά κοντά, έτσι αυτή την εντύπωση έχω εγώ από το ρεπορτάζ, και βλέπω ότι ουσιαστικά και το οικονομικό πρόγραμμα πέρασε και από εσάς. Θέλω να πείτε ποιος είναι ο δικός σου ρόλος από εδώ και πέρα. Προδιαγεγραμμένος από το καταστατικό μας και τη θέση που μου έχει εμπιστευτεί η κοινοβουλευτική ομάδα και η κεντρική επιτροπή. Είμαι υπεύθυνος του τομέα οικονομίας και των οικονομικών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Επειδή ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης, έδωσε μια συνέντευξη στο ΜΕΓΑ πριν έρθετε εσείς εδώ και φαντάζομαι την παρακολουθήσατε. Βεβαίως, είμαι πολύ ενδιαφέρον. Και ενδιαφέρον και εγώ παρακολουθούσα το μεγαλύτερο μέρος, η αλήθεια είναι. Υπάρχει αυτή. Γι' αυτό και δεν μπήκα πάρα πολύ σε αυτή τη συζήτηση, γιατί αφού απάντησε ο ίδιος, είναι άτοπο να καθόμουν εγώ να το λέω. Μόνο ένα θέμα θέλω να μου διευκρινίσετε σε αυτό. Υπάρχει ζήτημα για σας, ηθικής τάξης ζήτημα. Βέβαια, εγώ είμαι και εναντίον αυτών, αλλά τέλος πάντων υπάρχει θέμα ηθικής τάξης. Αυτό με το δάνεισε το κόμμα, ξαναγυρίσανε τα λεφτά. Όχι, είναι. Αν έχει εταιρείες, δεν έχει εταιρείες. Ειδικά ηθικής τάξης δεν υπάρχει καθόλου, σε καμία των περιπτώσεων, και δεν υπάρχει ούτε τυπικό θέμα. Έτσι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που επιλέγει η Νέα Δημοκρατία και εσείς καλώς το κομίζετε ως ζήτημα το οποίο ανακύπτει στο πολιτικό διάλογο, βεβαίως. Που έχει το θράσος η Νέα Δημοκρατία να μιλάει για αυτά. Ο κ. Μητσοτάκης, όταν παρέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, είχε 200 εκατομμύρια χρέος. Αυτό είναι τώρα συμψηφισμός τώρα. Θα το πω γιατί έχει τεράστια σημασία να ακούσει και ο κόσμος για ποια κλίμακα μιλάμε. Ο Μητσοτάκης πήρε τη Νέα Δημοκρατία με 200 εκατομμύρια χρέη και την έχει αυτή τη στιγμή στο μισό δις. Μιλάμε για το κόμμα σας. Ναι, και όχι, το δικό μας κόμμα έχει χρέη μηδέν. Όχι γι' αυτό. Το κόμμα μας έχει χρέη μηδέν. Πώς σας δάνεισε? Έχει χρέη μηδέν. Ναι. Λοιπόν, έκανε και ο πρόεδρος, όπως και άλλα στελέχη, μια ταμιακή διευκόλυνση προς το κόμμα και επιστράφηκαν τα λεφτά. Είναι κάτι το οποίο. Το ζήτημα είναι από ποια εταιρεία ήρθαν και πού πήγανε. Αυτό δεν υπάρχει απολύτως τίποτα με αυτό. Γιατί δεν το δίνετε στην δημοσιότητα όλη αυτή η διαδικασία να τελειώνουμε αυτή η συζήτηση? Ποιο είπε ότι δεν τη δώσαμε? Όλο αυτό συζητιέται. Και η εταιρεία η οποία. Επίσημα λέω το γραφείο τύπου να το δώσει να τελειώνει αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι έχει καταλάβει. Πιστεύετε. Είναι πάρα πολύ αφήνουν σκιές αυτά, το είναι ξέρετε. Πάρα είναι. Πολύ ενδιαφέρον να πάμε σε αυτό το πεδίο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ θέλω να καταλάβω πώς γίνεται η Νέα Δημοκρατία να έχει 300 εκατομμύρια χρέη παραπάνω. Είναι άλλο θέμα αυτό που λέτε. Είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Όχι, είναι άλλο θέμα. Είναι τα οικονομικά των κομμάτων. Είναι ένα κόμμα το οποίο χρωστάει μηδέν. Τα οικονομικά του αρχηγού σας είναι των κομμάτων. Και των αρχηγών. Και των αρχηγών τα οικονομικά. Να δούμε και των αρχηγών τα οικονομικά. Τα δούμε βεβαίως. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη άποψη. Μπράβο, λοιπόν, όταν τα δούμε λοιπόν. Γιατί εγώ δεν είμαι αρχηγό κόμματο, οπότε δεν σα αφορά, αλλά είστε υποχρεώ ποθενέ. Κάνω καθόλου. Πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά. Και εγώ, κύριε Χατζή. Που ήρθατε μαζί μας απόψε. Έχει πάντως ενδιαφέρον, ξέρετε, από την όλη συζήτηση, ότι η Νέα Δημοκρατία, πέρα από κάποιους χαρακτηρισμούς για το οικονομικό μας πρόγραμμα, δεν έχει τοποθετήσει στα σοβαρά. Εντάξει, εγώ να σας πω κάτι. Αν αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί, καλό είναι. Εγώ μπορώ να πω ότι αν μπορεί να υλοποιηθεί. Αν μπορεί να υλοποιηθεί. Απολύτως προσέξτε. Όχι, γιατί ήταν και αυτό. Πολύ προσέξτε. Θέλω να είμαι ανοιχτός και προς εσάς, προς όλα τα κόμματα. Υπήρχε μια εσωτερική συζήτηση και
στο εσωτερικό μας, εάν το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε θα εμπίπτει στους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους ή θα πούμε ότι διεκδικούμε διαφορετικούς. Άρα, εμπίπτει στους συμφωνημένους. Εμπίπτει στους συμφωνημένους και προσέξτε, βεβαίως θα διεκδικήσουμε διαφορετικούς, αλλά αυτά που προτείναμε δεν εξαρτώνται από τη διαπραγμάτευση. Είναι μέσα στους δημοσιονομικούς στόχους, λοιπόν. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα διαπραγματευτών, κάτι άλλο. Μάλιστα. Θα έχουμε και εδώ κάποιον τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας, θα απαντήσει σε αυτά που είπατε. Θα πείτε του κύριου Χατζηδάκη, να έρθουμε τώρα. Βεβαίως θα πω του κύριου Χατζηδάκη. Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι το καλύτερο ούτως ή άλλως προσωπικά εννοώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς θερμά.